Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την παρουσία σήμερα εδώ. Είναι ο τρίτος τόμος μιας σειράς ιστορική μνήμη. Αυτή τη φορά είναι 20 ιστορικά δοκίμια από την παγκόσμια ιστορία. Είχαν προηγηθεί 20 ιστορικά δοκίμια για τη Μακεδονία, το πρώτο τόμο της σειράς. Ο δεύτερος τόμος ήταν 20 ιστορικά δοκίμια από την νεοελληνική ιστορία, από το 21 μέχρι και τις μέρες μας. Και αυτό ο τρίτος τόμος είναι 20 ιστορικά δοκίμια από την παγκόσμια ιστορία. Κάποιες επιλογές από γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας, τα οποία τα γνωρίζουμε, αλλά ίσως δεν γνωρίζουμε κάποιες λεπτομέρειες κρίσιμες και το ρόλο που έπαιξαν στη διαμόρφωση της παγκόσμιας ιστορίας. Η ομιλία μου σήμερα θα είναι γενικότερη. Θα πούμε κάποια πράγματα τα οποία ίσως είναι και προήμιο, προαναγγελία από ένα βιβλίο που είναι σχεδόν γραμμένο. Ανιχνεύοντας, ο τίτλος είναι «Ανιχνεύοντας την ύπαρξη του ολιγαρχικού συστήματος». Αυτό το σύστημα που διαμορφώνει εδώ και αιώνες τις παγκόσμιες εξελίξεις. Κοιτάξτε τώρα, μαθαίνουμε αυτή την ίδια την ιστορία ή τα παράκουβα και τα απόνερά της. Τις περισσότερες φορές τα ιστορικά γεγονότα δεν έχουν αυτενέργεια και δεν προκύπτουν από παρθενογένεση. Μεθοδεύονται, οργανώνονται και κατευθύνονται εν τη γενέση τους, αλλά και μεταφέρονται κατά το δοκούν στη σύγχρονη εκδοχή τους από τις μυστικές υπηρεσίες και τις πανίσχυρες κυβερνήσεις του συστήματος, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, οι οποίες ενίοτε χρησιμοποιούν και τα ιδεολογικά πολιτικά απολυθώματα για τη διατήρηση του ελέγχου της παγκόσμιας εξουσίας και του παγκόσμιου πλούτου, αποκρύπτοντας τις προκύπτουσες αντιφάσεις κάτω από το χαλί της ιστορίας. Άλλωστε τα πράγματα έχουν αποδείξει πως η οικονομική επιστήμη μόνο για το παρελθόν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά. Αυτή η ρίση του αείμνηστου Αθανάσιου Κανελόπουλου, του Υπουργού Οικονομικών, επί Καραμαλή, θυμάστε, το Θανασάκη του λεγόμενου. Στο βιβλίο του «Οικονομία ανάμεσα στο χθες και στο αύριο», μια έκδοση του 1980, θα μπορούσε να ήταν μερικό σωστή υπό προϋποθέσεις. Δυστυχώς, η οικονομική επιστήμη δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά ούτε για το παρελθόν, ούτε για το παρόν, ούτε για το μέλλον. Στο αύριο της οικονομίας του Κανελόπουλου δεν διακρίνει κανείς ούτε ψήγμα από τα όσα ζήσαμε από το 2009 και μετά, και κυρίως από όσα βιώσαμε με εκείνη την περίφημη διαπραγμάτευση του 2015 που μας οδήγησε σε συντριπτική ήττα, υποθηκεύοντας τη χώρα για τα επόμενα 100 χρόνια. Και αυτό γιατί οι δυνάμεις που καθορίζουν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό και νομισματικό περιβάλλον είναι δύσκολο ανιχνεύσιμες αυτές καθεαυτές, και πόσο μάλλον οι πρακτικές και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν. Είχε έρθει το 2012 εδώ ο Σιμών Πέρες, ο πρώην πρόεδρος του Ισραήλ, και είχε μιλήσει στα κανάλια και έκανε μία δήλωση τότε στο Μέγκα που θεωρητικά, εάν την ακούσουμε, δεν χρειάζεται να γίνει σημερινή ομιλία. Τι είχε πει? Σε δελτίο ειδήσεων βγήκε. Όλες οι χώρες αλλάζουν διότι άλλαξε ο κόσμος. Κανείς δεν έχει επιλογή. Είτε θα περάσει στη σύγχρονη εποχή, ή θα μείνει πίσω φτωχός και ασήμαντος. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι κυβερνήσεις δεν ελέγχουν τις οικονομίες τους. Ισχύει για την Ελλάδα, ισχύει για το Ισραήλ, ισχύει για την Ιταλία, την Ισπανία και για όλους. Ανοίγει η εθνική οικονομία, έχουμε παγκόσμια οικονομία. Καμία χώρα δεν μπορεί να γλιτώσει από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομίας. Και καμία χώρα δεν μπορεί να ελέγξει την παγκόσμια οικονομία. Έχουμε παγκόσμια οικονομία χωρίς παγκόσμια κυβέρνηση. Και εθνικές κυβερνήσεις χωρίς έλεγχο των οικονομιών τους. Η δήλωση του Πέρες
είχε διπλή σημασία. Θυμίζω ότι το 12 εμείς ήμασταν επάνω έτσι, στην κορύφωση, τη μνημονιακή. Θυμόμαστε όλοι τι γινόταν εκείνη τη χρονιά. Η δήλωση λοιπόν του Πέρες είχε διπλή σημασία. Αφού καμία χώρα δεν μπορεί να ελέγξει την παγκόσμια οικονομία και οι εθνικές κυβερνήσεις αδυνατούν να ελέγξουν τις οικονομίες τους, τότε πώς διάλογο λειτουργεί το παγκόσμιο ολιγαρχικό οικονομικό σύστημα που καταδυναστεύει όλες τις χώρες του πλανήτη. Και αφού καμία χώρα δεν είναι σε θέση να ελέγξει την παγκόσμια και την εθνική της οικονομία, ποιοι είναι αυτοί που θα συγκροτήσουν την παγκόσμια κυβέρνηση? Δικαιωνόμαστε λοιπόν όταν και κάναμε ομιλία με αυτό το θέμα, όταν λέμε ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε αυτόματο πιλότο. Ο Τζον Γκαλμπρέιθ, ο πατέρας ο Τζον, έτσι, έθεσε το θέμα ως μια αέναη ανακάλυψη μιας προαιώνιας απάτης. Στο μνημειώδες βιβλίο του «Το χρήμα», έκδοση στα ελληνικά του 1976, επισημαίνει ότι το χρονικό διάστημα ανάμεσα στο θεωρητικό μεγαλείο της οικονομολογικής μεγαλοφυΐας, βγαίνουν κάποιοι οικονομολόγοι, έτσι, μεγαλοφυΐες υποτίθεται, και το ναδύρ της επερχόμενης καταστροφής είναι συχνά μερικοί μήνες μόνο, το πολύ λίγα χρόνια. Βεβαίως ο Γκαλμπρέιθ χρησιμοποιεί 38 παραδείγματα όπως ο Τζον Λο, ο Νίκολας Μπίλτ ή ο Μπέρναρντ Κόρνφιλντ. Όλοι αυτοί είχαν εμπλακεί σε διάφορες χρονικές περιόδους με τεράστια οικονομικά σκάνδαλα. Δεν υπάρχει συνεπής οικονομολόγος ολικής που θα παραλείψει το σεπώνυμά του το παράδειγμα του Σκοτσέζου Τζογαδόρου του 18ου αιώνα Τζον Λο. Ο Φέργκιουσον, στο πολύγροτο έργο του «Η εξέλιξη του χρήματος, μια οικονομική ιστορία του κόσμου», αφιερώνει αρκετές σελίδες στον άνθρωπο που τίναξε στον αέρα τη γαλλική οικονομία δεκαετίες και έστρωσε το δρόμο για την περιβόητη γαλλική επανάσταση του 1789. Όπως γράφει, ο Λο αδειμονούσε να εφαρμόσει ένα δικής του επινόησης χρηματοοικονομικό σύστημα πάνω σε ένα ανύποπτο έθνος. Δικής του επινόησης άραγε. Αν υπήρχε τότε Ελλάδα, να είστε σίγουροι ότι θα ήμασταν η πρώτη επιλογή. Ο κατά τα άλλα εκπληκτικός αυτός τύπος είχε συλλάβει την ιδέα της δημιουργίας ενός νομίσματος από χαρτί που θα ήταν το ίδιο χρηστικό με τα κέρματα. Είχε εφεύρει τα τραπεζογραμμάτια. Ο Τζον Λο. Ο Λο εφάρμοσε ή πρότεινε διάφορες καινοτόμες ιδέες στην Ολλανδία, στη Γένοβα, στη Σκωτία, στη Σαββουαρία κτλ. Πριν καταλήξει στη Γαλλία των Λουδοβίκων. Και να σκεφτεί κανείς ότι ήταν ένας χαρτοπαίχτης, ένας τζογαδόρος που κέρδιζε τα παιχνίδια μετρώντας και υπολογίζοντας σε πραγματικό χρόνο τις πιθανότητες εμφάνισης των χαρτιών. Σας λέει τίποτα αυτό με τις πιθανότητες? Το 1716 έπεισε τους Γάλλους και ίδρυσε την Bank General με διευθυντή τον ίδιο και η οποία τον επόμενο χρόνο εθνικοποιήθηκε εισαγωγικά κατόπιν δικού του αιτήματος και μετονομάστηκε σε Bank Royal. Για μια 20ετία η τράπεζα είχε την άδεια να εκδίδει τραπεζογραμμάτια πληρωτεία σε μεταλλικό νόμισμα χρυσού ή αργύρου. Ο Τζον Λο κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να γίνει γενικό συνεκτής των οικονομικών, έχοντας υπό την υποπτία του μεταξύ άλλων την ίσπραξη των έμεσων φόρων της Γαλλίας, το συνολικό δημόσιο χρέος, τα 26 γαλλικά νομισματοκοπία, την αποικία της Λουιζιάννα κτλ. Για να μην τα πολυλογούμε, ο Λο πολύ σύντομα φόρτωσε τη γαλλική οικονομία, τους ομολογιούχους, τους μετόχους και τον Κοσμάκη με πληθωριστικά χαρτιά που με το βάρος τους αγόραζε χαρτί τουαλέτας. Ο Λο είχε πλημμυρίσει τη Γαλλία με τετραπλάσια ποσότητα τραπεζογραμματίων σε σχέση με τον κρόνα του χρυσού ή του αργύρου και με πέτσινες μετοχές που κατάντησαν να έχουν μικρότερη αξία από τα κουρελόχαρτα. Ο Λο είχε δημιουργήσει και διεύθυνε την περίφημη Mississippi Company, η χαοτική κατάρρευση της οποίας ήταν από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές φούσκες του 18ου αιώνα, συγκρινόμενη με μία αντίστοιχη στην Ολλανδία το 17ο αιώνα, τη λεγόμενη της Τουλίπας. Και μάλιστα η φούσκα του Λο συνέπεσε χρονικά με τη φούσκα της Νότιας Θάλασσας στη Βρετανία. Αυτές ήταν εταιρείες όλες. Τότε το αποικιακό εμπόριο έτσι ήταν σε πλήρη άνθηση και είχαν δημιουργήσει διάφορες τέτοιες εταιρείες, μάζευαν τα λεφτά από τον Κοσμάκη και ήταν φούσκες χρηματιστηριακές.
διότι χρηματιστήρια αυτές οι χώρες είχαν από τότε. Στη μεταλλό εποχή οι Γάλλοι δεν ήθελαν να ακούσουν για χάρτινα τραπεζογραμμάτια και χρηματιστηριακές αγορές και ήταν τέτοιας έκτασης η απέχθειά τους που φρενάρισε η οικονομική ανάπτυξη της Γαλλίας για δεκαετίες. Καμία μεταρρύθμιση επί Λουδοβίκου 15ου και 16ου δεν κατάφερε να δώσει λύση, ούτε η πρόκευση του βασιλικού οίκου που επίσπευσε τις διαδικασίες για το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης. Εάν πάτε στις Βερσαλίες και με ένα κάποιον ξαναγού ο οποίος θέλει να μιλήσει, θα σας πει ότι την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης από το συγκρότημα των Βερσαλιών, ο Λουδοβίκος και η Αντουανέτα είχαν μόνο το υπνοδωμάτιό τους. Το υπόλοιπο κτίριο, το ανάκτορο, είχε λαϊλατηθεί από χρόνια. Μία σημαντική λεπτομέρεια. Οι Γάλλοι την πάτησαν γνωρίζοντας το πραγματικό πρόσωπο του Λο. Το 1708, ο τότε υπουργός των ιστορικών του Λοδοβίκου, του 14ου, τον είχε χαρακτηρίσει ανοιχτά επαγγελματία ζωγαδόρο και πιθανόν κατάστοχο. Ο Λο έφυγε αφήνοντας τη γαλλική οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας στη λίθινη εποχή. Άφησε όμως ένα συγκινητικό γράμμα στον Δούκα της Ορλεάνης που τον έβασε στη Γαλλία και του έγραφε: «Αναγνωρίζω ότι έκανα μεγάλα λάθη. Τα έκανα επειδή είμαι απλός άνθρωπος και όλοι οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς σε σφάλματα. Μια κούλπα». Και καθάρισε. Ο Τσάρλς Κίγκαν παρουσίασε το 1983 συγκλονιστικά στοιχεία για την αμερικανοναζιστική οικονομική συνωμοσία από το 1933 και καθ' όλη τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο βιβλίο του «Trading with the Enemy, The Nazi American Money Plot». Ο Χίγκαν μελέτησε επίσημα έγγραφα υπουργείων, απόρριτα υπομνήματα κρατικών υπηρεσιών, γραφήματα διπλωματικών αποστολών, τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλα ντοκουμέντα τα οποία φωτίζουν τις σκοτεινές διασυνδέσεις Αμερικανών και Γερμανικών πολυεθνικών τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Να τι αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου του. Έκδοση στα ελληνικά, έτσι, το 2005, κυκλοφόρησε το 1983 στην Αμερική. Δεν εμφανίστηκε πουθενά το βιβλίο του, σε καμία σελίδα από τις σελίδες των εκδόσεων των Αμερικανικών εφημερίδων. Γράφει λοιπόν: «Έτσι λοιπόν σοκαρίστηκα ανακαλύποντας ότι ορισμένοι από τους μεγαλύτερους ηγέτες των Αμερικανικών πολυεθνικών συνεργάζονταν με ναζιστικές οργανώσεις πριν και μετά από το Pearl Harbor, όπως όπου χάρη με την IG Farben, το κολοσσέο ναζιστικό βιομηχανικό τραστ που δημιούργησε το Auschwitz. Οι ηγέτες αυτοί συνδέονταν μεταξύ τους μέσω μιας οργάνωσης που την ονόμασαν αδερφότητα. Καθένας από αυτούς, τους μεγαλόσχημους επιχειρηματίες, συνδέονταν με τους άλλους μέσα από κάποια αλληλένδετα διευθυντικά αξιώματα ή οικονομικές πηγές». Κοιτάξτε, εάν διαβάσετε το βιβλίο του Χίγκαν και δεν έχετε συγκροτημένο νου, παθαίνετε εγκεφαλικό. Είναι 292 σελίδες με ονόματα εταιριών, διευθυντικών στελεχών κτλ. Με ντοκουμέντα. Όλοι τους λέει αντιπροσωπεύονταν διεθνώς από την National City Bank ή από την Chase National Bank, καθώς και από τους ναζίδες δικηγόρους Gerhard Westrick και δόκτωρα Heinrich Albert. Όλοι τους συνδέονταν στενά με την πορευόητο οικονομολόγο Emil Poole, ο οποίος διεύθυνε τη Reichsbank του Hitler, καθώς και την Τράπεζα Διεθνών Διευθυντήσεων. Τράπεζα Διεθνών Διευθυντήσεων. Θα τα πούμε παρακάτω. Όλοι αυτοί εμφορούνταν από μια κοινή ιδεολογία να συνεχίσουμε τις δουλειές μας όπως παλιά. Δεμένοι μεταξύ τους με ταυτόσιμες αντιδραστικές ιδέες, τα μέλη της αδερφότητας αναζητούσαν ένα κοινό μέλλον κάτω από τη φασιστική κυριαρχία, δίχως να λογαριάζουν ιδιαίτερα ποιος παγκόσμιος ηγέτης θα μπορούσε να βοηθήσει καλύτερα αυτή τη φιλοδοξία τους. Ο Χίγκαν είχε βρεθεί μπροστά σε ένα τρομακτικό δίλημα. Τι θα γινόταν, ας πούμε, αν εκατομμύρια Αμερικανοί και Βρετανοί πολίτες που συνοσίστονταν με τα κουπόνια στα χέρια σε ατελείωτες ουρές έξω από τα μεζινάδικα, αν μάθαιναν ότι στα 1942 οι διευθυντές της Άννα Ρόι, του Νιου Τζέρσι,
ανεφοδίαζαν με κάψιμα τους Γερμανούς μέσω της ουδέτερης ελευθερίας. Τι θα γινόταν αν μάθαινε ο Αμερικανικός λαός ότι η Chase Bank στο κατεχόμενο Παρίσι, μετά το Pearl Harbor, είχε δοσοληψίες ύψους εκατομμυρίων δολάριων με τους Γερμανούς με την έγκριση των κεντρικών γραφείων της τράπεζας των Μανχάτων, ή ότι η Ford έφτιαχνε φορτηγά για τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στη Γαλλία, ή ότι ο συνταγματάρχης, λέει όνομα, επικεφαλής της πολυεθνικής αμερικανικής τηλεφωνικής εταιρείας ITT, πήγε στη διάρκεια του πολέμου με αεροπλάνο από τη Νέα Υόρκη στη Μαδρίτη και από εκεί στη Βέρνη για να βελτιώσει τα συστήματα τηλεπικοινωνιών του Χίτλερ και από εκεί. Αλλά και τους πυροδοτικούς μηχανισμούς στις υπτάμενες βόμβες που κατέστρεψαν αργότερα το Λονδίνο. Ή ότι κατασκεύασε τα Φόλκε Βούλτς που έριχναν αργότερα τις βόμβες τους στα κεφάλια των Βρετανών και των Αμερικανών στρατιωτών. Την εποχή του Pearl Harbor, θυμίζω 7 Δεκεμβρίου του 1941 είναι η ατομική επίθεση, οι αμερικανικές επενδύσεις στην ναζιστική Γερμανία έφταναν στο συνολικό ποσό των 470 εκατομμυρίων δολαρίων. Για να κάνετε μια σύγκριση, σήμερα μια επένδυση στην Ελλάδα της τάξης των 400 εκατομμυρίων δολαρίων είναι από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που μπορεί να γίνουν σε αυτή τη χώρα, έτσι, σήμερα. Και εννοούμε τις επενδύσεις της Standard Oil του New Jersey, της General Motors, της ITT, της Ford. Οι Γερμανοί διαφύλαξαν αυτές τις αμερικανικές επενδύσεις καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Η Chase National Bank του Rockefeller, αργότερα μετονομάστηκε σε Chase Manhattan, ήταν ο πλουσιότερος και ισχυρότερος οικονομικός οργανισμός των ΗΠΑ. Οι Rockefeller ήλεγχαν απόλυτα τη Standard Oil του New Jersey. Ο Higham αποκάλυψε ότι στο γερμανικό παράρτημα τη Standard Oil, δύο από τους ανώτατους διευθυντές ήταν ο Carl Lindemann και ο Emil Helfrich, διακεκριμένες προσωπικότητες στον κύκλο των φίλων της Gestapo του Himmler και στενοί φίλοι και συνεργάτες του παρόμοιου Σρέντερ της Τράπεζας Διεθνών Διευθυντήσεων. Επρόκειται για ένα όμιλο που τον αποτελούσαν οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες της Gestapo. Μετά από τη συνθήκη ειρήνευση των Βαρσαλιών, η κατεστραμμένη και πτωχευμένη Γερμανία θα έπρεπε να πληρώσει τεράστια ποσά για πολεμικές αποζημιώσεις και ήταν κάτι παραπάνω από φανερό ότι αυτό ήταν αδύνατο να συμβεί. Η Γερμανία όχι μόνο δεν κατέβαλε πολεμικές αποζημιώσεις, αλλά από την δεκαετία του 20 είχε αρχίσει η εργώδης προσπάθεια των ολιγαρχών της Wall Street για τη δημιουργία του γερμανικού συστήματος των καρτέλ με την τεχνική υποστήριξη πολύ γνωστών αμερικανικών εταιριών. Η ίδια προσπάθεια είχε ξεκινήσει και στη Σοβιετική Ένωση μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 17. Ο Άντωνις Άτων, ο οποίος έγραψε και δικαιώθηκε βέβαια, διότι θυμίζω, ο Ρόμπερτ Μάινορ το 1911, ο Μάινορ ήταν ένας σκητσογράφος, αναρχοκομμουνιστής από τους πρώτους κτλ. Είχε κάνει σε μια αμερικανική εφημερίδα ένα σκίτσο όπου τα θηρία τότε της Wall Street υποδεχόταν τον Μάρξ, έτσι, πανευτυχής για την εμφάνισή του. Έχω ένα σχετικό στο επιστόφυλλο αυτού του βιβλίου, «Εγκλήματα κατοχής». Λοιπόν, ποιοι υποδέχτηκαν κατά τον Μάινορ, τον Μάρξ, έξω από τη Wall Street. John D. Rockefeller, J.P. Morgan, John D. Ryan, της National City Bank. Και βέβαια ο Τέντι Ρούσβελτ, αρχηγός του προοδευτικού τότε κόμματος κτλ. Ο Σάτον έγραψε μετά τη δεκαετία του 70, όταν πλέον είχε στα χέρια του και ντοκουμέντα και από τα καναδικά αρχεία και από τα αμερικανικά, έγραψε τρία βιβλία για το πώς έστησαν οι Αμερικανοί τη Σοβιετική Ένωση. Αμετάφρασα στην Ελλάδα. Να τι έγραψε.
Για παράδειγμα, το 1934 η Γερμανία παρήγαγε στην εγχώρια αγορά μόνο 300.000 τόνους προϊόντων πετρελαίου και λιγότερο από 880.000 τόνους συνθετικής βενζίνης. Το μεγάλο ερώτημα ήταν ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Wehrmacht είχε φτάσει να έχει 24 εκατομμύρια στρατιώτες, χιλιάδες εθωρακισμένα, αεροπλάνα κτλ. Οι Βρετανοί είχαν πετρέλαια, είχαν πάρει τη Μεσοποταμία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Αμερικανοί είχαν πετρέλαια, είχαν πάρει και ένα 20% από τη Μεσοποταμία. Οι Γερμανοί πού έβρισκαν πετρέλαιο? Για όλο αυτό το θηριώδες πολεμικό συγκρότημα που είχαν κάνει. Τι μας λέει ο Σάντων? Οι υπόλοιπες αναγκαίες ποσότητες καλύπτονταν από εισαγωγές. Από πού έπαιρναν? Από τις Αμερικανικές, τις Βρετανικές, πολεμικές. Ωστόσο, λέει, 10 χρόνια αργότερα, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Standard Oil του New Jersey, Rockefeller, της μεθόδου υδρογόνωσης για την παραγωγή συνθετικής βενζίνης προς το συγκρότημα της IG Farben, η Γερμανία παρήγαγε περίπου 6,5 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, από τους οποίους το 85%, τα 5,5 εκατομμύρια τόνοι, ήταν συνθετικά καύσιμα με τη χρήση της μεθόδου υδρογόνωσης της Standard Oil. Επιπλέον, ο έλεγχος της παραγωγής συνθετικών καυσίμων στη Γερμανία πέρασε σε θηγατρική της Farben και το ίδιο το καρτέλ της Farben είχε δημιουργηθεί ήδη από το 1926 με χρηματοδότηση από τη Wall Street. Βεβαίως, μόνο τυχαία δεν είναι όλη αυτή η συμπόρευση του πολυεθνικού κεφαλαίου με το κολοσσιαίο συγκρότημα της IG Farben. Ο ρόλος του γερμανικού βιομηχανικού συγκροτήματος εξετάστηκε εξοργιστικά από υποεπιτροπή της Επιτροπής Στρατιωτικών Ζητημάτων του Αμερικανικού Κογκρέσου ήδη από το 1945. Εάν δεν έπεφτα επάνω στο υλικό αυτό, δηλαδή το οποίο ήταν άκρως απόρριτο και το οποίο αποδεσμεύτηκε τα τελευταία χρόνια, τώρα εγώ έπεσα πάνω στους 11 τόμους, οι 11 τόμοι έπεσαν πάνω σε μένα, δεν ξέρω τι έγινε, πάντως το πήρα στα χέρια μου, δεν θα ανέφερα τίποτα για το Χίγκαν. Διότι ο Χίγκαν είχε στο κατά νου πολλά πράγματα από το υλικό αυτό. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Αλλά βέβαια κινδύνευε με εμφυλάκηση, διότι ήταν, όταν κάτι χαρακτηρίζεται απόρριτο από τις μυστικές υπηρεσίες κτλ., εάν το δημοσιεύσεις έτσι, λοιπόν έχεις τραγικά επακούρουθα. Εάν δεν είχα διασταυρώσει από αυτό το υλικό αυτά που λέει ο Χίγκαν, δεν θα έκανα σήμερα την ομιλία αυτή. Αυτό το υλικό λοιπόν παρέμεινε απόρριτο για δεκαετίες. Όπως αναφέρεται σχετικά, ένας βασικός σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να αποκαλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τη φύση και την τοποθέτηση αυτών των διάσπαρτων και προσεκτικά κρυμμένων περιουσιακών στοιχείων της IG Farben, και χωρίς την IG Farben ο Χίτλερ δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει κανένα από τα σχέδιά του. Σε εγχώριο επίπεδο, στο καρτέλ της Farben συμμετείχαν 380 επιχειρήσεις, γερμανικές, έτσι. Το συγκρότημα διέθετε εργοστάσια με μηχανικά συγκροτήματα, χαλιβουργία και ορυχεία πρώτων υλών σε όλη τη γερμανική επικράτεια. Να μερικές σειρές από αυτό το απόλυτο υλικό που έχω μεταφράσει κάποια βασικά πράγματα. Οι ξένες συμμετοχές στο καρτέλ αυτό της Farben, τόσο αυτές που είχαν επιβεβαιωθεί όσο και αυτές που αποκαλύφθηκαν, αριθμούν 500 φίρμες, ενώ οι εγχώριες ήταν 380. Οι ξένες συμμετοχές ήταν 500 φίρμες εκτιμόμενης αξίας το λιγότερο 1 δισεκατομμύριο γερμανικά μάρκα. Reich τα λέγανε τότε, έτσι. Reichsmark. Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου και τα εργοστάσια της κάλυπταν όλη την Ευρώπη. Και τα τραπεζικά της ιδρύματα, τα ερευνητικά της κέντρα, τα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Είναι συγκεντρωμένα γύρω, λέμε είναι γιατί διαβάζουμε έτσι τα πρακτικά από το 45, από την Επιτροπή. Είναι συγκεντρωμένα γύρω από κάθε σπουδαίο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο και στα δύο ημισφαίρια.
Εκτός από τις πολυάριθμες ιατρικές εταιρείες στο εξωτερικό, οι παγκόσμιες διασυνδέσεις της Βάγκεν περιλαμβάνουν εκατοντάδες ξεχωριστά μη γερμανικά καρτέλ που αριθμούν πάνω από 2.000 και περιλαμβάνουν κυρίαρχα βιομηχανικά συμφέροντα όπως είναι Standard Oil, Aluminium Corporation of America, DuPont, Ethyl Export, Imperial Chemical Industries, Μεγάλη Βρετανία. Μέχρι και από η Mitsui Interest από την Ιαπωνία. Τα μέλη της υποεπιτροπής αποκάλυψαν ένα πλούτο αποδεικτικών στοιχείων που τεκμηρίωναν με απόλυτο τρόπο ότι χωρίς την τεράστια παραγωγική ικανότητα του συγκροτήματος της Farben σε όλους τους τομείς, την εντατική ερευνητική προσπάθεια και τις ποικίλες διεθνείς διασυνδέσεις της, η επιδίωξη και η συνέχιση του πολέμου από τη Γερμανία θα ήταν αδιανόητη και αδύνατη. Η Farben όχι μόνο κατήφθηνε τις ενέργειές της προς την κατεύθυνση εξοπλισμού της Γερμανίας, αλλά επικεντρώθηκε και στην οικονομική εκδοτέρωση των προβλεπόμενων εχθρικών χωρών, τα οικονομικά σαμποτάζ σε εταιρείες των συμμαχικών χωρών. Όλα αυτά οδήγησαν σε μερικά βασικά συμπεράσματα, όπως πρώτον, η Farben έκανε τη Γερμανία αυτάρκη σε υλικά στα οποία προηγουμένως είχε τεράστια έλλειψη. Αλουμίνιο, μαγνήσιο, νικέλιο, συνθετικό καουτσούκ, συνθετική βενζίνη, πυρίτιδα, εκρηκτικές ίνες κλπ. Δεύτερον, η παραγωγή της Farben ήταν απαραίτητη για την πολεμική προσπάθεια της Γερμανίας. Από τα 43 κρίσιμα προϊόντα που κατασκεύαζε η Farben, τα 28 αφορούσαν στρατηγικούς τομείς της Wehrmacht και γενικότερα της γερμανικής πολεμικής μηχανής. Τρίτον, η Farben ουσιαστικά λειτουργούσε ως ένα κέντρο των Ναζί για στρατιωτική και βιομηχανική κατασκοπία σε ολόκληρο τον κόσμο. Τέταρτον, η Farben ήταν η αιχμή του δόρατος των ναζιστικών προγραμμάτων ψυχολογικού και οικονομικού πολέμου. Και πέμπτον, η Farben ήταν η σπουδαιότερη πηγή συγκέντρωσης ξένου συναλλάγματος στη Γερμανία λόγω του μεγάλου ποσοστού εξαγωγών κυρίως στον τομέα της χημικής βιομηχανίας, της φαρμακοβιομηχανίας, των φωτογραφικών υλικών κλπ. Είναι ενδεικτικό ότι η Farben ήταν το μεγαλύτερο και το πιο ισχυρό τραστ στον τομέα της χημικής βιομηχανίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στη Διεθνή Τράπεζα Διεθνών Διευθετήσεων ή Διεθνών Διακανονισμών. Είναι θέμα μετάφρασης, έτσι. Στην οποία ο ΧΙΚΑΜ αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο με τίτλο «Μία τράπεζα για όλες τις δουλειές». Αν μπείτε σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα της τράπεζας, θα σας καλωσορίσουν αυτοσυστηνόμενοι ως μία τράπεζα που προωθεί την παγκόσμια νομισματική και οικονομική σταθερότητα μέσω της διεθνούς συνεργασίας. Αν διαβάσετε την αγγλική έκδοση της Wikipedia, θα δείτε κάτι παρόμοιο. Πώς λέγεται στα αγγλικά? BIS. Έτσι. Δηλαδή, η τράπεζα διεθνών διακανονισμών προωθεί τη διεθνή νομισματική και οικονομική συνεργασία και ότι λειτουργεί ως μία τράπεζα για τις κεντρικές τράπεζες. Δηλαδή μία FED, μία τράπεζα, ομοσπονδιακή τράπεζα αποθεματικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιδιώκοντας τη διεθνή οικονομική σταθερότητα και διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση του συστήματος αυτού και ότι παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες μόνο προς κεντρικές τράπεζες και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ως εδώ έχει καλώς. Έτσι δεν έχουμε να πούμε τίποτα από αυτού. Ήταν μια, υποτίθεται μια κεντρική τράπεζα για τις κεντρικές τράπεζες. Η τράπεζα αυτή δημιουργήθηκε επισήμως και άρχισε να λειτουργεί 17 Μαΐου του 1930 με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας μετά από διακυβερνητική συμφωνία, δηλαδή των κεντρικών τραπεζών μεταξύ Γερμανίας, Βελγίου, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ελβετίας. Η Ελβετία μπήκε ως έδρα.
Έτσι. Λειτουργούσε και αυτό στον πόλεμο. Ναι, πότε έγινε αυτό? Το 30. Το 1930. Ο Σάχ την έκανε. Το 1930 ήταν πρόσχημο καιρό όπω και το 1926. Ναι. Είπατε, θα τα πούμε. 7 χρόνια πρώτα. Ναι. Είπαμε ότι είχαν στήσει το, τη Φάρμπεν, τα πολιτικά κεφάλαια από το 1926. Η επίσημη εκδοχή για να διευκολύνει το θέμα των επανορθώσεων που είχαν επιβληθεί στη Γερμανία με τη συνθήκη των Βερσαλιών μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, λειτουργώντας ως θεματοφύλακας του Διεθνούς Δανείου που είχε συνάψει η γερμανική κυβέρνηση. Μέσα σε 2 χρόνια η Τράπεζα Διεθνών Διευθυντήσεων είχε απεμπλακεί από τα θέματα αυτά και έγινε πραγματικά μια τράπεζα για όλες τις δουλειές. Όπως για παράδειγμα η φύλαξη 378 εκατομμυρίων δολαρίων σε χρυσάφι που είχε στείλει ο Χίτλερ μετά την Ιαπωνική επίθεση στο Pearl Harbor, καταληστεύοντας τις εθνικές τράπεζες Αυστρίας, Ολλανδίας, Βελγίου και Τσεχοσλοβακίας. Ως αποτέλεσμα της πολιτικής κατευνασμού της ναζιστικής Γερμανίας, γιατί ξέρουμε ότι ενώ είχε καταπεί την Αυστρία, έτσι, την Τσεχοσλοβακία κτλ., Γαλλία και Βρετανία, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, τέλος πάντων, ακολούθησαν μια πολιτική κατευνασμού. Έτσι. Το Μάρτιο του 1939 η Τράπεζα Διεθνών Διευθυντήσεων αναγκάστηκε να μεταφέρει 23 τόνους χρυσού που κατήχε για λογαριασμό της Τσεχοσλοβακίας, ενώ είχε προσαρτήσει την Τσεχοσλοβακία, όχι δεν, προς τη γερμανική τράπεζα Reichsbank μετά τη γερμανική προσάρτηση της Τσεχοσλοβακίας. Όταν κηρύχθηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε να παραμείνει ανοιχτή η τράπεζα, να μην συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο και να κρατήσουν μία ουδέτερη στάση κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Έγινε όμως έτσι. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καθόλου έτσι. Γιατί? Ο Χίγκαν αναφέρει ότι εμπνευστής για τη δημιουργία της τράπεζας υπήρξε ο Ζάλμαν Χόρας Σάχτ, που διατέλεσε Υπουργός Οικονομικών της Ναζιστικής Γερμανίας και πρόεδρος της Reichsbank με ισχυρές διασυνδέσεις στη Wall Street. Δεξί του χέρι σε όλη αυτή τη μεθόδευση ήταν ο μεγαλοτραπεζίτης Έμιλ Πουλ, ο οποίος φύτευσε και επιδιαδόχου του ΣΑΧΤ, του δόκτωρα Βάλτερ Φούγκ. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Στο καταστατικό της τράπεζας είχε γραφτεί και επικυρώθηκε από όλα τα κατηγορητικά μέλη, της κεντρικής τράπεζας δηλαδή, και της κυβέρνησης τους, ότι η τράπεζα θα εξακολουθούσε να λειτουργεί ανεμπόδιστα ακόμα και αν οι ιδιοκτήτες της βρίσκονταν σε πόλεμο μεταξύ τους. Καταστατικά. Και ποιοι ήταν οι ιδιοκτήτες? Θα πει κανείς ότι οι κεντρικές τράπεζες, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες? Όπως σημαίνει και σήμερα. Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες της τράπεζας της Ελλάδας, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες της τράπεζας της κεντρικής του Βελγίου, της Γαλλίας κτλ. Κτλ. Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες της ΦΕΤ στην Αμερική κτλ. Έτσι. Ποιοι είναι? Τα κράτη, όχι, δεν είναι τα κράτη. Μια σημείωση εδώ. Ο Σάχτ αθωώθηκε στη δίκη της Νιρεμβέργης. Ναι. Γιατί άραγε? Ίσως αυτό δείχνει ποια στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν, ναι, από το απόρριτο υλικό της υποεπιτροπής. Το 45. Ποιοι ήταν λοιπόν οι ιδιοκτήτες της? Η θυγατρική της Morgan, η First National Bank της Νέας Υόρκης, η Τράπεζα της Αγγλίας, η Τράπεζα των Τραπεζών, των Κεντρικών Τραπεζών, η Reichsbank και οι κεντρικές τράπεζες των υπολείπων κρατών που ανήκαν σε ιδιώτες. Μέσω της BIS, της Τράπεζας Διεθνών Διευθυντήσεων, είχαν διοικητευτεί στα ταμεία του Χίτλερ αμερικανικά και βρετανικά κεφάλαια και πρώτες ύλες που τον βοήθησαν να χτίσει την πολεμική του μηχανή. Καλά, και η Μεγάλη Βρετανία τι έκανε? Το Λονδίνο εξακολουθούσε να αναγνωρίζει την Τράπεζα Διεθνών Διευθυντήσεων και όταν ακόμα κήρυξε τον πόλεμο κατά της Γερμανίας. Ο Βρετανός Διευθυντής Σερ Ότονι Μάγκερ, καθώς και ο πρόεδρος Μοντεκιού Νόρμαν, θα βρείτε σε όλους τους αιώνες το όνομα Μοντεκιού στην Βρετανία. 17ο αιώνα θα υπάρχει ένας Μοντεκιού. 18ο-19ο αιώνα θα υπάρχει ένας Μοντεκιού. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν παρέμειναν στις θέσεις τους σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.
Ο Σέρα Τονιεμάγερ, τραπεζίτης και πολιτικός, ήταν αυτό που λέμε άνθρωπος του συστήματος, εξπέρ στα διεθνή οικονομικά. Ξεκίνησε την καριέρα του από το τσαυροφυλάκιο της αυτού μεγαλειότητας το 1906, διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας. Από το 1938 ως το 1952, διευθυντής της BIS, της Bank Διεθνών Διευθυντήσεων, έτσι, International Settlements, δηλαδή της Τράπεζας Διεθνών Διευθυντήσεων, από το 1931 έως το 1965. Και κατά καιρούς πρόεδρος και αντιπρόεδρος της τράπεζας. Επίσης πρόεδρος σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το London School of Economics και βέβαια πήρε όλους τους τίτλους και τα βραβεία των ταγμάτων του Λουτρού, του τάγματος του Λουτρού και τα λοιπά, του Μεγαλού Σταυρού. Ό,τι πήρε και ο Ζαχάροφ. Ο Ζαχάροφ αυτά κυνηγούσε. Αυτά που πήρε ο Νιεμάγερ τα πήρε όλα και ο Ζαχάροφ στη Βρετανία. Λοιπόν, πιστεύει κανείς ότι ο Νιεμάγερ δεν είχε πάρει χαμπάρι τι συνέβαινε μέσα στους κόλπους της τράπεζας? Αν διαβάσει κανείς την καταγεγραμμένη συνομιλία του Νιεμάγερ με τον Αμερικανό πρέσβη στο Λονδίνο, τον Τζον Γουίναντ, θα φρίξει. Ο Νιεμάγερ διαβεβαίωσε τον Γουίναντ ότι η τράπεζα έχοντας εξασφαλίσει ασυλία και ουδετερότητα σε περίοδο πολέμου, εξακολουθούσε να είναι νόμιμη και ανέγκυχτη. Ο Νιεμάγερ είχε επισκεφθεί την Ελλάδα με αφορμή την αναστολή πληρωμών που είχε κηρύξει ο Βενιζέλος τον Απρίλιο του 1932. Μετά τον έλεγχο των λογιστικών μας κατάστοιχων και των οικονομικών στοιχείων της χώρας, είχε δηλώσει την περίφημη ρίση σε ένα τόσο μικρό κράτος, τόσα μεγάλα έξοδα. Ο Νιεμάγερ ως εκπρόσωπος του τότε Διεθνούς Ελέγχου είχε αναφερθεί στον παρασιτισμό που επικρατούσε στην οικονομική πολιτική της περίοδου της αβασίλευτης δημοκρατίας, κάτι που επιτάχυνε την οικονομική κατάρρευση της χώρας. Δηλαδή, είχε έρθει για έλεγχο στην Ελλάδα ο διευθυντής της επικεφαλής τράπεζας των κεντρικών τραπεζών, το μεγαλοστέλεχος της Τράπεζας της Αγγλίας και το μεγαλοστέλεχος της Τράπεζας Διεθνών Διευθυντήσεων. Ακόμα και την περίοδο του πολέμου που η τράπεζα βρίσκονταν υπό τον απόλυτο έλεγχο του Χίτλερ. Η τράπεζα λοιπόν Διεθνών Διευθυντήσεων είχε έδρα την Ελβετία, η οποία είχε αναγνωριστεί ως ανεξάρτητη και ουδέτερη μετά την ειρήνη της Βεσφαλίας το 1648 και μετά τη λήξη των συγκρούσεων μεταξύ των καθολικών και των προτεσταντικών καντονίων. Έτσι, 1710 κάπου εκεί ξεκαθάρισε η κατάσταση και ρένουσαν και οι θρησκευτικοί πόλεμοι στην Ελβετία. Στην πράξη η Ελβετία ήταν δημιούργημα των Γενουατών και των Βενετών φόντι, δηλαδή των διαχρονικών κεφαλαιούχων, ο πλούτος των οποίων μεταβιβάζεται ανά τους αιώνες με διάφορες μορφές και εξυπηρετεί το παγκόσμιο ολιγαρχικό σύστημα. Όταν γράφαν κάποιοι ότι οι σύγχρονοι εκπρόσωποι των φόντι, των κεφαλαιούχων, φόντι είναι το χρήμα στα ιταλικά, έτσι, λοιπόν, σχεδίασαν και την Τράπεζα Διεθνών Διευθετήσεων με τη σκοτεινή πλευρά της ιστορίας της, κάποιοι έλεγαν ότι δεν υπάρχουν τεκμήρια. Το σύστημα λοιπόν είναι ευέλικτο όπως πάντα και για να ξεφύγει από αυτή τη σκοτεινή πλευρά της κατοχής, τι έκαναν, σχεδίασαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σχεδιάστηκε τον Ιούλιο του 1944 στη διάσκεψη του Bretton Woods. Ένας από τους κύριους αρχιτέκτονες ήταν ο Άγγλος οικονομολόγος ο Τζον Μέινάρντ Κέινς. Σε αντίθεση με το όραμα Αμερικανών και διαφόρων άλλων αντιπροσώπων και των συμμάχων, ιδιαιτέρως του Αμερικανού οικονομολόγου, του Χάρι Ντέξτερ Γουάιτ, ο Λόρδος Κέινς προώρησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως μια επέκταση της Τράπεζας Διεθνών Διευθυντήσεων. Έπρεπε να κρύψουμε έτσι τα κατοχικά και να πάμε πλέον να βγούμε με την νέα μας την μορφή. Και αυτή, όπως και η Τράπεζα Διεθνών Διευθυντήσεων, δεν δίνει λογαριασμό σε καμία κυβέρνηση, παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες μόνο στις κεντρικές τράπεζες. Έτσι λοιπόν, με τα πολεμικά, η δουλειά είχε στηθεί
με την ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 22 Ιουλίου του 1944 στο Bretton Woods της πολιτείας του New Hampshire των Ηνωμένων Πολιτειών από τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων των συμμάχων, ενώ δεν είχε λήξει ούτε ουσιαστικά ούτε τυπικά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ανεξαρτήτως αν η συμφωνία ακυρώθηκε 27 Δεκεμβρίου του 1945 στην Ουάσιγκτον. Επισήμως είπαμε ότι ο κύριος σκοπός ήταν η διευκόλυνση των εκδοτικών τραπεζών των κρατών μελών στην αντιμετώπιση πρόσκαιρων δυσκεριών ισοσχέλισης του ισοζυγίου πληρωμόντων και ημέριγνα για την καλή λειτουργία του νομισματικού συστήματος των χωρών μελών και της κανονικής ενέργειας των διεθνών πληρωμών. Τον Ιούλιο του 1944, όλες οι χώρες της Ευρώπης, ήταν και ολόκληρος ο κόσμος βέβαια, έτσι, ήταν στάχτηκε από καΐδια και αυτοί οι τύποι ανησυχούσαν για τις πρόσκαιρες δυσχέρειες του ισοζυγίου πληρωμών. Ποιο ισοζύγιο πληρωμών? Φανταστείτε την Ελλάδα τον Ιούλιο του 1944. Όλη την Ευρώπη δηλαδή. Και για την κανονική ενέργεια των διεθνών πληρωμών. Ποιον διεθνών πληρωμών? Ο Γκαλμπρέιθ είναι από τους λίγους οικονομολόγους που γνώριζαν τι συμβαίνει. Και το έγραψαν. Και όποιος διάβασε Γκαλμπρέιθ κατάλαβε τι συμβαίνει. Λοιπόν, έγραψε και λέει, ας μην είμαστε άδικοι. Επισήμανε ότι η ιδρυτική διάσκεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην οποία συμμετείχαν 730 σύνεδροι από 44 χώρες, ήταν από τις ελάχιστες διασκέψεις όπου η δημόσια κατανόηση, ακούστε τι έγραψε, όπου η δημόσια κατανόηση για το τι συνέβαινε ή για το τι προσπαθούσαν να κάνουν ήταν τόσο μικρή. Δηλαδή οι σύνεδροι δεν καταλάβαιναν τίποτα. Μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ιδρύθηκε και ένας συντροφικός οργανισμός, έτσι, η Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη. Και λέει ο Γκαλμπρέιθ, συμφώνησαν τελικά πάνω σε ένα πλήθος τρομερά τεχνικές λεπτομέρειες για τους δύο οργανισμούς που είχε προταθεί η ίδρυσή τους. Αυτό λέει βοηθήθηκε από την αβεβαιότητα των περισσότερων από αυτούς που πήραν μέρος για το τι συζητούσαν. Πηγαίναν σε επιτροπές, σε συνεδριάσεις και δεν ξέρουν τι συζητάνε. Ήταν οικονομολόγοι όλοι αυτοί. Εκπροσωπούσαν 44 χώρες. Αν κάποιος, λέει ο Γκαλμπρέιθ, προσποιείται πως ξέρει κάτι που δεν το ξέρει, τότε δεν μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις για να υποστηρίξει ενδεχομένως αντιρρήσεις. Οι σύνεδροι δεν κατάλαβαν τι είχαν υπογράψει. Εκτός από τον Γκέινς, στην ίδρυση των δύο οργανισμών έπαιξε σημαντικό ρόλο με λεπτομεριακά μελετημένο πλάνο και ο Υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Χάρι Γουάιτ, που ήταν άνθρωπος βέβαια της ΦΕΔ, έτσι, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Αποθεματικών, για την οποία έχει γραφτεί ότι ούτε ομοσπονδιακή ήταν, ούτε τράπεζα ήταν, ούτε αποθεματικά είχε. Και επομένως θεωρήθηκε ότι είχε τον πρώτο λόγο ακόμα και μπροστά στον Γκέινς. Ο Γουάιτ, ίσως επειδή πήρε τον πρώτο λόγο, κατηγορήθηκε αμέσως μετά από την ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι ήταν πράκτορας των κομμουνιστών. 13 Αυγούστου 1948 κλήθηκε να απολογηθεί στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών της Βουλής και μετά από δύο μέρες πέθανε από καρδιακό επεισόδιο. 21 Απριλίου του 1946 είχε πεθάνει και ο Κένης και αυτός από καρδιακό επεισόδιο. Με νεκρούς τον Γουάιτ και τον Κένης πριν εκνεύσει η δεκαετία του 1940 και τους περισσότερους από τους 730 συνέδρους να μην έχουν καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε, όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Γκαλμπρέιθ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαμόρφωσε τον μεταπολεμικό κόσμο και τη μοίρα των κρατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε τη δημοσιότητα το ίδιο το δίνο του, το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος παγκοσμίως έφτασε στα τέλη του 2015 το ποσό των 152 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ή στο 255% του παγκόσμιου ονομαστικού ΑΕΠ. Τότε υπήρξε η εκτίμηση ότι το χρέος της Ιαπωνίας θα αντερχόταν στο 250% του ΑΕΠ
και της Ελλάδας στο 183,4. Μιλάμε για παγκόσμιες πρωτιές. Όμως εκθέσεις χρηματιστηριακών κύκλων και οίκων αξιολόγησης ανέβαζαν την εποχή εκείνη, το 2015, το σύνολο του ιδιωτικού και του δημόσιου χρέους στα 200 τρισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία τα 60 τρισεκατομμύρια αφορούσαν ένα τοξικό δημόσιο χρέος που απειλούσε την παγκόσμια οικονομία και σταθερότητα. Με λίγα λόγια, τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα το 2015 συνέβαιναν μέσα σε ένα παγκόσμιο τοξικό οικονομικό περιβάλλον, απότοκο εν πολλής της κατάρρευσης της αμερικανικής οικονομίας μετά το 2007 και 2008, που συμπαρέσυρε και τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Γιατί συμπαρέσυρε τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, κυρίως τις χώρες, τα λεγόμενα PIGS, έτσι, Portugal, Italy, Spain κτλ. Αν δούμε το 2002 που μπήκαμε στο ευρώ, όλες αυτές οι χώρες, 1 ευρώ 1.900 λιρέτες. Εγώ το 79 έδινα στην Ιταλία Μπουρμπουάρ 1.000 λιρέτες στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, το εσκούδο Πορτογαλίας, 1 ευρώ 200 εσκούδο. Η δραχμή 3.40,75. Η πεσέτα 166, 1 ευρώ 166 πεσέτες. Ποιες χώρες θα ήταν τα PIGS? Υπήρξε μεγαλύτερο πληθωριστικό χρήμα από το ευρώ? Και στρογγυλοποιήθηκαν όλα προς τα πάνω μετά, έτσι. Έτσι. Με τον Μάρκο πόσο ήταν η ισοτιμία? 1-1. Πόσο κλείδωσε? 1-1. Σύμφωνα με το συμβουλευτικό όμιλο, Global Management Consulting. 1-2. Όχι ένα μόνο. 1-1. Λοιπόν, κοιτάξτε, το 2016 η Γερμανία είχε πλεόνασμα στο ισοζύγιο 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμπορικά πλεονάσματα, έτσι. Ναι, ναι, λοιπόν. Που... 2-1. Εάν είχαμε... Με το ευρώ, πόσο ήταν όταν πήγαν αυτοί στο ευρώ, οι Γερμανοί? Εντάξει, πόσο ήταν? 1-2. Λοιπόν. 1-2. Τώρα... 340,75, 1.900 λιρέτες και τα λοιπά, με 1-2 και 1-1 έχει καμία σημασία, έτσι. Αλλά σύμφωνα με το συμβουλευτικό όμιλο, με τα στοιχεία που είχε παρουσιάσει από τους τελευταίους μήνες του 2007 και μέχρι το τέλος του 2014, το παγκόσμιο δημόσιο χρέος εκοξεύθηκε κατά 25 δισεκατομμύρια. Ή 76%, δηλαδή μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε 7 χρόνια. Ποια χρόνια? 2007-2014. Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος πήγε κατά 25 τρισεκατομμύρια δολάρια επάνω. Σήμερα δεν γνωρίζει κανείς τι συμβαίνει, έτσι. Δηλαδή τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μετά από κάποια χρόνια. Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμα, απλώς πήρα από κάποιες περιόδους κάποια σημαντικά και προτίμησα λίγο μεταγενέστερες περιόδους, γιατί αυτό, πέρα από τα 20 δοκίμια από τον τρίτο τόμο, θα γίνει βιβλίο, είναι βιβλίο δηλαδή, με αυτόν τον τίτλο, «Ανοιχνεύοντας την ύπαρξη του ολιγαρχικού συστήματος», γιατί τα στοιχεία είναι πάρα πολλά. Έτσι. Και δεν θα πρέπει να μαθαίνουμε, όπως είπα στην αρχή, τα απόνερα της ιστορίας, αλλά να μαθαίνουμε την ιστορία, όπως πραγματικά, και τα γεγονότα όπως πραγματικά συνέβησαν. Ευχαριστώ για την παρουσία.